Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν κυρίω αδελφοί, χαίρετε όλοι που ακούτε τις εκπομπές μας και μας τιμάτε με την παρακολούθηση των εκπομπών αλλά και με το ότι ασχολείστε με τα θέματα που μας ενδιαφέρουν και εμάς, τα θέματα της Ορθοδοξίας μας, τα θέματα που είναι καυτά και σωτηριώδη, διότι τελευταία βλέπουμε και ακούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία έτσι αξία μεγάλη για τον άνθρωπο, αλλά είναι για να περνάει κανείς την ώρα του. Όπως αυτά που λένε πρωινάδικα, που γίνεται ένα ψηλό κουτσοβολιό για όλο τον κόσμο κλπ. Αλλά εκτός ότι είναι αμαρτία κατά κάποιο τρόπο να κατηγορούμε τους άλλους, γιατί θα φύγει ξεφύγει και μια κατηγορία για τους άλλους, εκτός τούτου υπάρχει και αυτό που είπαμε προηγουμένως, το γεγονός ότι ασχολούμεθα με πράγματα τα οποία δεν έχουν μεγάλη αξία ούτε για τη σωτηρία μας, ούτε για το καλό των άλλων. Γι' αυτό προσπαθούμε σε αυτήν την εκπομπή να ξεφύγουμε λίγο από αυτά τα πράγματα και χαιρετώντας σας, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και πάλι όλους εκείνους που ακούτε την εκπομπή μας, διότι η εκπομπή πηγαίνει και σε άλλες περιοχές μακριά από μας, από την Ελλάδα, από εδώ. Επομένως, όπου γης, Έλληνες, είναι η ευχαρίστησή μας να ακούγεται ο λόγος, αυτός ο λόγος του Θεού, που ταπεινά προσφέρουμε και εμείς από εδώ και το κατά δύναμη. Σήμερα θα δούμε ότι θα διαβάσουμε κάποιο μέρος του Ευαγγελίου που λέει ότι κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά εκείνος που κατέβει από τον ουρανό. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννη, και μιλάει για τον Χριστό, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό και τον ονομάζει ο Υιός του ανθρώπου. Έχει δύο ονομασίες ο Χριστός, Υιός Θεού και Υιός ανθρώπου, με κεφαλαία το ύψιλον που είναι ο Υιός. Όποιος δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο, ίσως θα γελάσει με το γεγονός ότι βλέπουμε τώρα τελευταία πολλούς ανθρώπους να ανακατεβαίνουν στον ουρανό. Βλέπουμε τους αστροναύτες, βλέπουμε τόσα άλλα πράγματα να κατεβαίνουν, πύραυλους κλπ. Αλλά θυμόμαστε και τον Ίκαρο, ο οποίος ο άτυχος αυτός νέος, όπως λέει ο μύθος του, ανέβηκε και πήγε κοντά στον ήλιο και από τον ήλιο κάηκαν τα φτερά του, τα οποία έλειωσαν μάλλον τα φτερά του, τα οποία ήταν από κερί, και το παιδί αυτό βυθίστηκε στο Ικάριο πέλαγος και από τότε ονομάζεται Ικάριον το πέλαγος, από το όνομα του Ικάρου. Επομένως, είναι ένας πόθος του ανθρώπου να πάει ψηλά, να ανέβει πολύ ψηλά στον ουρανό, πραγματικά. Δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα αυτός ο πόθος τον έχει βάλει ο ίδιος ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Αλλά η πτήση αυτή δεν είναι σωματική πτήση, είναι πνευματική η πτήση αυτή. Ο επισκεπτής αετός της θεολογίας, ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, αυτός μας λέει ότι ανέβηκαν στον ουρανό τα λόγια της προσευχής και εκείνος που είναι από τον ουρανό κατέβηκε, αυτός μπορεί να ξανανέβει εκεί. Κάποτε ένας αστροναύτης, λέει ο Γκαγκάριν, ο Ρώσος, πήγε στο διάστημα και γύρισε και είπε στα παιδιά σε μια διάλεξή του ότι παιδιά δεν είδα, λέει, τον Θεό εκεί πέρα. Και ένα παιδάκι τότε του απάντησε ότι κύριε Γκαγκάριν, δεν πήγατε πολύ μακριά, ο Θεός δεν μένει εδώ κοντά στο φεγγάρι που πήγατε εσείς, αλλά κατοικεί πολύ πολύ βαθιά, ο ουρανός είναι, αυτός του Θεού είναι πολύ μακρινός. Αν πάτε μέχρι εκεί, λέει, θα τον δείτε. Αλλά και άλλος τον παρατήρησε τον Γκαγκάριν και του είπε, γιατί κοίταγες για να βρεις το Θεό επάνω, αφού ξέρεις ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν έπρεπε να κοιτάς, άρα και εσύ κάπου ψάχνεσαι, του λέει Γκαγκάριν, γιατί και εσύ όταν βγήκε στο διάστημα, κοίταξε δεξιά-αριστερά, μήπως τον δεις. Αυτή η αμφιβολία σου λοιπόν είναι και σωτήριος αμφιβολία, διότι πράγματι υπάρχει Θεός, παρόλο που ο Γκαγκάριν δεν τον είδε. Και μερικοί αισιόδοξοι λένε ότι ο ουρανός πατήθηκε. Μεγάλη κουβέντα να το πει κανείς αυτό, αλλά το Ευαγγέλιο μας μιλάει για έναν άλλο ουρανό από αυτούς τους ουρανούς που ξέρουμε εδώ. Ο Απόστολος Παύλος λέει: ανέβηκα μέχρι τρίτου ουρανού, ή μάλλον γνωρίζω άνθρωπο που πήγε μέχρι τρίτου ουρανού. Αλλά δεν ξέρω, λέει, πήγε με το σώμα του ή χωρίς το σώμα. Έτσι λοιπόν,
Αυτοί οι ουρανοί που μεταβάλλονται εδώ και κινούνται οι σφαίρες, δεν είναι ακριβώς οι ουρανοί που βρίσκεται ο Θεός και ο Χριστός. Εκείνοι οι ουρανοί είναι πνευματικοί, είναι μια άλλη διάσταση θα λέγαμε, που εκεί δεν επιδέχεται μεταβολές όπως επιδέχονται το σύμπαν. Εδώ γίνονται κρίξεις και λοιπά, μεγάλες, μικρές, οπές του σύμπαντος και αλλά για να τα καταλάβουμε σε βάθος αγαπητοί φίλοι, πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός ο ουρανός που μας μιλάει εδώ ο Χριστός. Είναι πράγματι ένας υλικός ουρανός ή μιλάει για ένα πνευματικό σύμπαν? Διότι υπάρχει και το πνευματικό σύμπαν. Όταν βασιλεύσει ο ήλιος σε εμάς εδώ και απλωθεί σκοτάδι στη γη, τότε αρχίζουν και βγαίνουν δειλά-δειλά, βλέπουμε τα αστέρια. Και σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση μας φαίνονται αυτά μικρά σαν κεράκια, ενώ στην ουσία είναι μεγάλη ύλη, πιο μεγάλη ακόμα και από το δικό μας το ηλιακό σύστημα. Και από όλα αυτά τα άστρα μας φαίνεται μεγαλύτερο το φεγγάρι. Όταν βρούμε πανσέλινο στον ουρανό, βλέπουμε ένα τεράστιο άστρο που το λέμε φεγγάρι. Αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι το φεγγάρι είναι το πιο μεγάλο άστρο του ουρανού, αλίμονο, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά. Υπάρχουν άστρα τα οποία με τηλεσκόπια στο αστεροσκοπείο μόλις φαίνονται και διακρίνονται. Λένε πως το ανθρώπινο μάτι, αγαπητοί φίλοι, μπορεί να δει μόνο 5-6.000 άστρα, δηλαδή να μετρήσει. Ενώ εκεί που ταξιδεύουν αυτοί που βρίσκονται μέσα στα διαστημόπλια βλέπουν άστρα και ιδίως από τη γη βλέπουμε έναν αστέρα βόρεινο, πολιτό αστέρα λεγόμενο, ο οποίος αυτός ο αστέρας είναι τόσο μακριά και τόσο δυνατό ώστε φαίνεται σαν να μην αλλάζει ποτέ θέση. Και αφού μένει λοιπόν στο ίδιο σημείο και το χειμώνα και το καλοκαίρι, λόγω της μεγάλης του αποστάσεως και του μεγάλου του μεγέθους, το έχουμε πάρει σαν σημάδι, τόσο ώστε να φαίνεται εκεί ο βοράς. Είναι ένας σταθερός, θα λέγαμε, στόχος ο πολικός αστέρας. Αλλά όσο ψάχνει κανείς με το τηλεσκόπιο, τόσο περισσότερο βρίσκει νέους αστέρες, νέους γαλαξίες. Και όσο προχωράει κανείς με τελειότερα μέσα και τηλεσκόπια, τόσο περισσότερα αστέρια καταγράφουν στους χάρτες των αστεροσκοπίων και των αστρονόμων, όχι αστρολόγων, αστρονόμων. Αλλά και αυτά τα άστρα ξέρουμε, όπως μας είπανε ο Αϊνστάιν, ο Καραρθοδωρής, ο Γουέλς και διάφοροι άλλοι μεγάλοι μύστες της ουρανίου σφαίρας, ότι υπάρχουν άστρα τα οποία το φως τους ταξιδεύει προς τη γη μερικά δεκάδες ή εκατοντάδες χρόνια, ενώ αυτά τα άστρα έχουν πλέον προπολού εκραγεί και έχουν εξαφανιστεί αυτά τα άστρα. Εμείς θα τα βλέπουμε ακόμα όσο το φως ταξιδεύει και έρχεται προς τα εμάς. Άρα λοιπόν καλά είπε ο μικρός, ο σοφός αυτός πιτσιρίκος στον Γκαγκάριν, ότι υπάρχει μέγεθος μέγα ουρανού το οποίο δεν μπορέσαμε να το εξερευνήσουμε. Είναι σαν να θέλουμε να πάμε στη Γερμανία και ακόμα δεν έχουμε κάνει 3-4 βήματα από την πόρτα του σπιτιού μας. Εκεί είναι το φεγγάρι, στα 4 βήματα από την πόρτα μας, ενώ εμείς πηγαίνουμε για τη Γερμανία, έτσι. Φανταστείτε πόση διαφορά υπάρχει. Αλλά υπάρχουν και ερωτήματα στα οποία η επιστήμη σταματά σιωπά και δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις. Η επιστήμη ερευνά μόνο τα υλικά πράγματα, εκείνα που βλέπουν τα μάτια, με τα τηλεσκόπια, εκείνα που αγγίζει ο άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο με τα αισθητήριά του όργανα. Αλλά η επιστήμη πριν απαντήσει τα ερωτήματα αυτά, τι γίνεται με τα άστρα και πόσα άστρα υπάρχουν κλπ, υπάρχει ο λόγος του Θεού που μας απαντάει πολύ σοβαρές απαντήσεις πάνω στον αστρονομικό πρόβλημα. Και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη έχουμε το Λόγο του Θεού, ο οποίος μας βεβαιώνει ότι εκτός από τον υλικό ουρανό υπάρχει και ένας άλλος ουρανός. Αυτός που υπενήσε το Απόστολος Παύλος ότι βρέθηκε. Και αυτός ο ουρανός, ο πνευματικός, αγαπητοί φίλοι, είναι τόσο πραγματικός όσο και άλλος ουρανός που φαίνεται με τα μάτια. Αλλά αυτός ο ουρανός είναι εκατομμύρια φορές πιο όμορφος, πιο ωραίος
από αυτόν τον ουρανό τον οποίο μας λέει η αστρολογία, αστρονομία. Αυτόν τον ουρανό που βλέπουμε εμείς τώρα, ο Θεός θα τον αλλάξει κάποτε, όπως αλλάζουμε ένα παλιό ένδυμα. Έτσι θα αλλάξει και ο Θεός αυτόν τον ουρανό και λέει ότι ο ουρανός αυτός αναπαλαιωθήσεται. Έτσι, θα ξανακατασκευαστεί με τον τρόπο που ξέρει μόνο ο Θεός να κατασκευάζει αυτά τα πελώρια και φωτεινά σώματα. Σε αυτό το πνευματικό ουρανό υπάρχουν τρεις υπερμεγέθη αστέρες, υπερμεγέθης, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορούμε να τα δούμε με τα χωικά μάτια μας, με αυτά που έχουμε τώρα και βλεπόμαστε. Αλλά υπάρχουν και τα μάτια της ψυχής με τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να δει πάρα πολλά πράγματα, διότι υπάρχει η πνευματική όραση, όπως λέγεται. Εκεί η Σελήνη είναι η Παναγία, η οποία σκορπάει ένα φως όμορφο γύρω από το θρόνο του Θεού και αστέρες γύρω από τους τρεις μεγάλους, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, είναι οι Άγιοι και οι Άγγελοι, οι οποίοι όλα μαζί αυτά δημιουργούν τον πνευματικό ουρανό. Διότι και ο Χριστός μας λέει ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν ήλιοι στη βασιλεία των ουρανών. Αστέρια λοιπόν σε αυτό το στερέωμα, αγαπητοί μας αδελφοί, είναι οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι, πρώτου μεγέθους αστέρες αυτοί. Και όλα αυτά αποτελούν με ένα λόγο το πνευματικό σύμπαν. Σε αυτόν τον ουρανό λοιπόν κατοικεί ο Κύριός μας, ο Χριστός. Από εκεί ήρθε και ανέβηκε, από εκεί θα κατέβει και εκεί θα ξανανέβει για πάντα μετά τη Δευτέρα του παρουσία στη γη. Αλλά ο Κύριος δεν χρειάζεται να είναι μόνο εκεί. Έχει τη δυνατότητα ως παντοδύναμος να βρίσκεται παντού μέσα στην υλική του κτήση. Όπου θέλει, είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Έχει αυτό το προνόμιο και τη δυνατότητα οπωσδήποτε, διότι αυτός κατασκεύασε και δικά του δημιουργήματα είναι η γη και ο ουρανός. Από τα χέρια του βγήκανε λοιπόν η γη και ο ουρανός. Από αυτόν τον ουρανό λοιπόν θα κατέβει ο Κύριος μέσα στο δικό μας υλικό σύμπαν και θα μας κρίνει κατά τη Δευτέρα παρουσία ζωντανός, όπως έφυγε κατά την ανάληψή του μετά την Πεντηκοστή, όταν είπε στους μαθητές του ότι θα φύγω και θα σας στείλω δύναμη εξύψους. Θα σας στείλω τον Παράκλητο, ο οποίος θα σας φωτίσει σε κάθε βήμα της ζωής σας και θα μείνει μαζί σας για πάντα. Και εκεί ο Απόστολος Παύλος άκουσε εκείνα τα άρρητα ρήματα που δεν μπορεί αυτή ανθρώπου να ακούσει, λέει, αλλά και δεν μπορεί η γλώσσα ανθρώπου να περιγράψει αυτά που ακούει εκεί. Ούτε αυτά που βλέπει, αλλά ούτε και αυτά που ακούει μπορεί η γλώσσα του ανθρώπου να τα περιγράψει με τρόπο που να καταλαβαίνει κανείς τι λέει. Γι' αυτό απέφυγε ο Απόστολος Παύλος να μιλήσει για αυτά τα φοβερά και εξαίσια που είδε στον τρίτο ουρανό. Τώρα μην μπερδέψουμε τον υλικό κόσμο με τον πνευματικό. Μην πούμε δηλαδή ότι εκεί που τελειώνει το σύμπαν, γιατί το σύμπαν είναι ένα πεπερασμένο, ένα αυγό λένε, είναι τεράστιο και τελειώνει κάπου. Και στις παρυφές εκεί αρχίζει, λέει, ο Θεός. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα. Γιατί εμείς τα παίρνουμε γραμμικά και όπως τα ξέρουμε με την γήινη γεωμετρία. Αλλά ας το πάρουμε έτσι γενικά, ότι πάνω και πέρα από αυτόν τον υλικό κόσμο υπάρχει ο πνευματικός κόσμος, στον οποίο ο Θεός έχει βέβαια πρόσβαση. Και εκεί θέλει να μας καλέσει ο Κύριος να ζήσουμε για πάντα μαζί Του. Αν βέβαια ζήσουμε και πολιτευτούμε σύμφωνα με το Άγιο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι δηλαδή το τελειότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος σε αυτή τη γη, να θελήσει να πάει κοντά στο Θεό με αυτόν τον τρόπο που θέλει ο ίδιος. Και αυτά τα είπαμε σαν εισαγωγή για το σημερινό Ευαγγέλιο μας, το οποίο λέγεται πρώτης υψώσεως και είναι το τρίτο κεφάλαιο, αγαπητοί φίλοι, του Ιωάννου, στο στίχο 3 και 17. Είναι θα λέγαμε αυτό
που διαβάζεται στην Εκκλησία και λέει ότι ουδείς αναβεύγε στον ουρανό ή μη ο εκ του ουρανού καταβάσει. Δηλαδή, ο Υιός του ανθρώπου. Ο Ον εν το ουρανό. Αυτός που βρίσκεται στον ουρανό. Και όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφη στην έρημο, έτσι θα υψωθεί, έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου. Ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε. Για να μην χαθεί όποιος πιστεύει, αλλά να έχει ζωή και ζωή αιώνιο. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιό του το μονογενή. Ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε. Αλλά έχει ζωή αιώνιο. Όποιος πιστέψει δηλαδή στον Χριστό, θα έχει ζωή αιώνιο. Δεν τον έστειλε ο Θεός την πρώτη φορά για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Και η μετάφρασή του βέβαια είναι απλή, αλλά περικλεί ένα βάθος μεγάλων νοημάτων που κανείς πρέπει να τα σκεφτεί. Διότι τους είπε, λέει, ότι κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό και ευρίσκεται εκεί στον ουρανό. Και όπως ο Μωυσής λέει στην έρημο, ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστέψει σε αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια, για πάντα. Και τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος σε αυτόν πιστεύει και να έχει ζωή αιώνιο. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε το Υιό του στον κόσμο για να κρίνει, να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί για αυτού ο κόσμος. Λέγεται αυτή η Κυριακή πρώτης υψώσεως και μπορούμε με τη βοήθεια του Θεού σήμερα να το σχολιάσουμε αυτό το κείμενο, αγαπητοί φίλοι. Και για όσους δεν γνωρίζουν το περιστατικό αυτό με τον Μωυσή, θα λέγαμε έτσι να διευκολύνουμε λίγο τα πράγματα, ότι ο Μωυσής, όταν ήταν οι Ισραηλίτες στην έρημο και έμεναν μέσα στις σκηνές τους βέβαια και διεξήγαγαν πολέμους δεξιά και αριστερά, τότε συνέβη, επειδή παρήκουσαν τον Θεό και έκαναν συμφωνίες με τους άλλους λαούς που ήταν ειδωλολάτρες, έτρωγαν και έπιναν μαζί τους μερικές φορές και ξεχνιόντουσαν από τον αληθινό Θεό που τους είχε κηρύξει ο Μωυσής. Και τι έκαναν? Έτρωγαν και έσφαζαν τα πρόβατα τα οποία είχαν εκεί μαζί τους. Τα έσφαζαν και τα έκαναν θυσία στους θεούς τους ξένους. Και γι' αυτό ο Θεός τους τιμωρούσε συνεχώς με διάφορες παιδαγωγικές τιμωρίες. Μία από αυτές τις τιμωρίες ήταν το έριξε μέσα στην παρεμβολή, μέσα στο στρατόπεδο των Εβραίων, φίδια, τα οποία δάγκωναν και σκότωναν πολλούς. Χιλιάδες είχαν δαγκωθεί και είχαν πεθάνει από τα φίδια μέσα στην έρημο. Πήγαν απεγνωσμένοι στο Μωυσή και του λένε: Μωυσή, τι να κάνουμε? Ξαφνικά πετάγονται φίδια και μας δαγκώνουν. Και προσευχήθηκε ο Μωυσής και ο Θεός του είπε τι θα κάνει. Του λέει: Βάρε ένα ξύλινο σταυρό στη μέση του στρατοπέδου και πάνω σε αυτόν κάρφωσε ένα μπρούτζινο φίδι. Έκανε παραγγελία στους μαστόρους εκεί που είχε γύρω του Μωυσής να του κάνουν ένα μπρούτζινο φίδι, ένα ομοίωμα δηλαδή φιδιού, το οποίο το κάρφωσε πάνω στο σταυρό σε ψηλό σημείο, 10 μέτρα ψηλά. Και τι του είπε ο Θεός να κάνει? Όσοι, λέει, τους τσιμπάνε φίδια, από αυτούς που τσιμπάνε εδώ στην έρημο τα φίδια, μόλις τσιμπήσει το φίδι, θα κοιτάξουν αμέσως προς τη μεριά του σταυρωμένου αυτού μπρούτζινου φιδιού. Και μόλις κοιτάξουν από εκεί, θα θεραπευτούν, το δηλητήριο θα τους φύγει. Πώς λένε μερικοί ότι η Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί φίλοι, δεν περιέχει έτσι ενηγματοδός τη ζωή του Χριστού, αφού είναι φως φανάρι ότι ο σταυρωμένος όφης αργότερα είναι η θυσία του Χριστού πάνω στο σταυρό. Και λέει, όταν κοιτάξετε προς το φίδι αυτό, με πίστη προς το Θεό θα σωθείτε. Και εδώ μας λέει ότι όταν πιστέψετε τον Ιησού Χριστό, με πίστη ότι σταυρώθηκε και αναστήθηκε, πάλι θα σωθείτε. Να λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι τα αρχαία κείμενα έχουν γραφτεί πρώτου Χριστού και πολλά χρόνια πριν, αφού υπάρχουν αυτά τα κείμενα και τα έχουν οι Εβραίοι ήδη, τα παλιά αυτά κείμενα,
και τα διαβάζουν. Και όμως δεν καταλαβαίνουν αυτό το απλό. Ότι είναι μια προτύπωση της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Σταυρώθηκε υπέρ ημών ο Κύριος για να γίνει για μας ο δρόμος προς τον Πατέρα. Γι' αυτό λοιπόν λέει και το σημερινό μας κείμενο αυτά που ακούσαμε προηγουμένως. Έχουν εγγραφεί πάρα πολλά, όπως ξέρετε, για τις ερμηνείες των Ευαγγελίων. Αλλά πάντα διαλέγουμε λίγα και καλά από τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι γεμάτοι Πνεύμα Άγιο, έχει σχέση λοιπόν αυτός ο Σταυρός με αυτό το περιστατικό που έγινε στην έρημο. Διότι ο σταυρικός θάνατος του Χριστού διατυμπανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη, όπως εδώ, σε αυτή την περίπτωση του Μωυσή με το χάλκινο φίδι, το οποίο κρέμασε ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες στην έρημο. Και αυτά τα αναγνώσματα, τα οποία είναι σχετικά με αυτά τα πράγματα που μας γράφουν οι πατέρες της Εκκλησίας, θέλουν να μας κάνουν να στρέψουμε το βλέμμα μας στην πραγματική έννοια των πραγμάτων και να γεμίσουμε με τη σοφία του Ευαγγελίου, ώστε να ξέρουμε την πραγματικότητα και την αλήθεια, τι συμβαίνει στον κόσμο αυτό. Και όταν μας λέει ο Κύριος ότι κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά εκείνος που κατέβηκε, ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος υπήρχε επάνω στον ουρανό πάντοτε με τον Πατέρα, καλό είναι αυτά τα λόγια να τα συνδυάσουμε μέσα μας και για να δούμε τι σκοπό έχουν τα λόγια αυτά και πώς μπορεί να μας διευρύνουν τους ορίζοντες της δικής μας διάνοιας και ψυχής. Διότι, όπως υπάρχει ο οφθαλμός αυτός, ο εξωτερικός που ξέρουμε, υπάρχει ο οφθαλμός της ψυχής που είναι το φως της ψυχής, ο προβολέας δηλαδή της ψυχής, και αυτό το φως της ψυχής είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Με αυτή τη δύναμη τη δική του μπορούμε να διαλύσουμε τα σκοτάδια της άγνοιας, της παχυλής άγνοιας που υπάρχει μέσα στο μυαλό του ανθρώπου και να δούμε τα πράγματα με πνευματικό τρόπο και όχι με σαρκικό όπως τα είδαν κάποιοι άλλοι και ξέπεσαν από την πίστη. Είναι δόγμα λοιπόν αυτό, το ότι μόνο ο Χριστός ανέβηκε επάνω, διότι αυτός ήταν ο μόνος που είχε κατέβει, ήξερε το δρόμο προς τον Πατέρα. Και είχε πει στον Νικόδημο τότε, «Μα εσύ πώς θα καταλάβεις τα ουράνια πράγματα, δάσκαλε, που λέγεσαι δάσκαλος του Ισραήλ, αλλά αν δεν καταλάβεις ότι κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά εκείνος ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό, ποιος θα διδάξει τις ουράνιες αλήθειες, εάν δεν τις έχει ζήσει ο ίδιος και αν δεν είναι ο ίδιος αυτός η ουράνια αλήθεια». Αυτό μας έδειχνε τότε στους δασκάλους του Ισραήλ ότι είχαν ανάγκη να κατηχηθούν από τον Χριστό για να μάθουν πράγματα τα οποία ήταν κρυφά και ο Θεός δεν τα είχε αποκαλύψει από αρχαιοτά των χρόνων. Ούτε ο Μωυσής ούτε οι προφήτες ήξεραν τόσα πράγματα όσα απεκάλυψε ο Κύριος στους καιρούς της αποκαλύψεως του Ευαγγελίου και τα μάθανε όλη η ανθρωπότητα αυτά τα πράγματα τα οποία τότε για τους παλιούς ήταν κρυφά και άδειλα. Θυμόσαστε ότι είπε στη Μαγδαληνή «Μη μου άπτου ο Κύριος», διότι είπε «Δεν ανέβηκα ακόμη προς τον Πατέρα μου». Και νομίζω είναι στο 20ο κεφάλαιο του Ιωάννη, εκεί που λέει ότι «Ναι, πράγματι κανείς δεν έχει ανέβει στον ουρανό». Και εδώ φαίνεται το δόγμα της αρήτου ενώσεως, δηλαδή ότι οι δύο φύσεις ενώθηκαν ασυγχύτως σε μία υπόσταση. Όχι όπως λένε οι μοναφυσίτες, έγινε μίξη των δύο φύσεων, αλλά υπάρχουν ιδιότητες της τελείας φύσεως και της θεϊκής φύσεως, της τελείας ανθρωπίνης και της τελείας θεϊκής φύσεως. Γι' αυτό λοιπόν ο Υιός του ανθρώπου είναι συγχρόνος και ο Υιός του Θεού. Πρόσθεσε λοιπόν το «ον εν το ουρανό», υπάρχον στον ουρανό,
για να καταλάβουμε και μια ακόμα αλήθεια, ότι ο Χριστός κατεβαίνουν προς τη γη, συγχρόνως υπήρχε και στο θρόνο του Θεού, γιατί μας λέει ο «ον» στον ουρανό, ο «υπάρχουν», πάντοτε υπάρχουν στον ουρανό. Προσέξτε, οι λέξεις αυτές είναι κλειδιά λέξεις που μας προδίδουν ορισμένα μυστικά για τη φύση του Κυρίου μας και τη θεότητά Του, η οποία βρίσκεται πάνω από τον υλικό κόσμο, η φύση του Χριστού, η θεϊκή, αλλά συμμετέχει και σαν άνθρωπος στον υλικό κόσμο. Κάποιοι στο πάθος και στο σταυρό βρίσκουν τη λύση σε πάρα πολλά ερωτήματα αυτής της ζωής. Και όπως ύψωσε, λέει ο Μωυσής, το φίδι, έτσι, στην έρημο. Είναι σαφής η ιστορία για την οποία μας κάνει λόγο, αλλά για να γίνει ακόμα πιο κατανοητή και εύληπτη αυτή η εικόνα, θα μπορούμε λίγα λόγια να τη συντομεύσουμε και να πούμε. Η πορεία μέσα στην έρημο τους δίγει επιθυμίες μέσα στην έρημο ο διάβολος, τους Εβραίους, και ζητήσανε πολλές φορές να φάνε αυτά που τρώγανε στην Αίγυπτο. Και τότε έριξε ο Θεός ορτίκια, από τα οποία φάγανε και δηλητηριάστηκαν από το πολύ φαΐ. Κάτι άλλο λοιπόν παρόμοιο έγινε, που η οργή του Θεού ξέσπασε με τα βαγκώματα των θηρίων αυτών, των φιδιών που ξέσπασαν και βρέθηκαν ξαφνικά. Και όταν έκανε το μπρούτζινο ομοίωμα του φιδιού, με αυτό εξουδετέρωσε τη δύναμη των αληθινών όφεων. Και τότε το κρέμασε σε ένα ύψωμα αυτό το να είναι ορατό από όλο το στρατόπεδο, σταμάτησε με αυτόν τον τρόπο τον αφανισμό του λαού από τον σατανά. Διότι ο όφης είναι η αποτύπωση, θα λέγαμε έτσι, ο τύπος του διαβόλου. Και ο θάνατος του σώματος είναι και ο θάνατος της ψυχής συμβολικά, διότι ο νοητός όφης, ο σατανάς, σκοτώνει την ψυχή του ανθρώπου, δηλαδή την απομακρύνει για πάντα από τον Θεό. Και ο σταυρός αυτός είναι φανερό ότι είναι τύπος του ιδίου του Χριστού. Διότι σαφώς το Ευαγγέλιο μας λέει αυτό το πράγμα. Και δεν πρέπει να ταράζονται αυτοί οι οποίοι συσχετίζουμε τον Χριστό εδώ με το αποκριστικό ζώο, το φίδι. Όχι, διότι ο Χριστός δέχτηκε για μας να φτάσει στο πιο εξευτελιστικό σημείο που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος. Και έτσι, αυτός ο συμβολισμός εδώ μαρτυρείται από τον Απόστολο ότι έγινε χάρη ημών. Αφού πήρε τη δική μας αμαρτωλή φύση ο Χριστός, έφτασε στο κατώτατο, δηλαδή σημείο που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος αμαρτωλός, αναμάρτητος όν, παρόλο που ήταν αναμάρτητος. Και έτσι προσαρμόζεται αυτό το ένιγμα στον Κύριο, τον Χριστό μας. Επειδή τα πονηρά φίδια διασκορπίστηκαν μέσα στο ανθρώπινο γένος και μεταβίβασαν την αμαρτία στον άνθρωπο, γι' αυτό ο Χριστός υποδύεται, κατά κάποιο ρόλο παίζει το ρόλο του ομοιώματος της αμαρτίας. Το ομοίωμα λοιπόν της αμαρτίας έγινε ο Χριστός χάρη ημών. Και έτσι ο άνθρωπος ελευθερώνεται διαμέσου εκείνου από την αμαρτία, αφού ο Χριστός έλαβε τη μορφή της αμαρτίας και ήρθε κοντά μας, η οποία εμείς είχαμε παραδοθεί στο φίδι, έτσι, στον όφη, και δι' αυτού ο θάνατος από τα βαγκώματα των φιδιών σταματάει και οι όφης αφανίζονται με το σταυρό. Εκεί λοιπόν που εμφανίζεται ο σταυρός, φεύγει ο διάβολος. Φεύγει η ασέβεια, η αμαρτία, η κακία του ανθρώπου. Αλλά θα μου πείτε, σταμάτησαν οι όφης να υπάρχουν μέσα στη ζωή? Όχι. Αλλά έγινε η αρχή της νίκης κατά του διαβόλου. Έγινε το δεδικασμένο που λένε καμιά φορά οι δικηγόροι.
άνοιξε ο δρόμος δηλαδή για όποιον θέλει να σωθεί. Γιατί πριν ο δρόμος ήταν κλειστός για όλη την ανθρωπότητα. Αυτός λοιπόν που υψώθηκε στο ξύλο εξουδετερώνει το δηλητήριο. Σαν να είναι ένα φάρμακο ο ίδιος. Και όταν βλέπει κανείς προς το Σταυρό, δηλαδή όταν πιστεύει κανείς στο Χριστό, στην ανθρώπινη τέλεια φύση και στη θεϊκή τέλεια φύση του τότε, είναι το ίδιο σαν να παίρνει το αντίδοτο κατά του δηλητηρίου του Όφεως, δηλαδή του διαβόλου. Και ενώ ο άνθρωπος καθυλώνεται έτσι σαρκικά από την αμαρτία, γι' αυτό μας λέει ότι έβαλε το γραμμάτιο και το κάρφωσε στο σταυρό αυτό το γραμμάτιο της αμαρτίας ο Χριστός, όπως καρφώσανε τον Όφιο, δηλαδή αυτόν τον μπρούτζινο στην έρημο, έτσι ακριβώς καρφώθηκε και η αμαρτία, ο τύπο της αμαρτίας. Και αυτό είναι το μυστήριο του Σταυρού, που για μας τους Έλληνες είναι μορία, όπως λέει, για τους τότε Έλληνες βέβαια, όχι τώρα, γιατί τώρα γίναμε χριστιανοί, δόξα τω Θεώ. Αλλά για τους παλαιούς Έλληνες που διδάσκαν ήταν μορία, ήταν βλακεία αυτό που λέγανε δηλαδή. Ένας ανέβηκε στο Σταυρό και έσωσε την ανθρωπότητα και μετά αναστήθηκε. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν αυτό οι Έλληνες. Πάλι οι Εβραίοι ζητάγανε, ενώ οι Έλληνες ζητάγανε μαθηματικές αποδείξεις της Αναστάσεως. Πώς έγινε, έλα πες μας πώς έγινε, λέγανε στον Παύλο. Και λέει, δεν μπορώ να σας μιλήσω με τη σοφία του κόσμου αυτού. Η σοφία του Σταυρού υπερέχει τη σοφία του κόσμου. Και αυτό που λέτε εσείς μωρία είναι η σοφία Θεού. Αλλά αυτή η σοφία του Θεού μεταβιβάζεται στους απλούς ανθρώπους. Στους πιστεύοντες δηλαδή τον Χριστό. Ας θυμηθούμε και τον Μωυσή, ο οποίος πέταξε λέει το ραβδί του μπροστά στον Φαραώ. Και τι έγινε το ραβδί του, αν θυμάστε, έγινε ένα μεγάλο φίδι. Που τρόμαξε και τον ίδιο τον Μωυσή. Τότε του είπε ο Θεός, πιάσε από την ουρά το φίδι. Και αμέσως το φίδι έγινε ράβδο στο χέρι του Μωυσή. Ας προσέξουμε αυτό το σημείο. Ο αληθινά κατά φύση Υιός του Θεού είναι σαν μια ράβδος του Πατρός. Διότι ράβδος είναι σημείο της βασιλείας και σκύπτρο του βασιλέως. Και μάλιστα ο Δαβίδ τι μας λέει. Η ράβδος της βασιλείας σου. Όταν όμως τη ράβδα αυτή την έριξε ο Μωυσής, τότε όταν την έριξε χάμω, την αποχωρίστηκε δηλαδή, πήρε το σύμβολο της πονηρίας που είναι ο Όφης και έγινε η ράβδος αυτή φίδι. Και όπως το ραβδί του Μωυσή έφαγε τις ράβδες των Αιγυπτίων, όπως ξέρουμε, έκαναν και αυτοί το ίδιο, αλλά με τη δύναμη του Σατανά και της μαγείας, και όταν πάλι την ξαναπήρε ο Μωυσής, όπως ήταν πριν έγινε, έτσι και η ράβδος του Θεού και Πατρός, ο οποίος είναι ο Υιός. Μας λέει ο Πατέρας της Εκκλησίας ότι είχε την εξουσία λοιπόν να ξαναγίνει. Είχε σκοπό λοιπόν να εξαφανίσει τους νοητούς όφης, ώστε να μην είναι τα δαιμόνια οι θεοί των εθνών. Κοιτάξτε βάθος θεϊκής σοφίας, για να φέρει εις πέρας αυτή την οικονομία ο Χριστός και έφυγε από εδώ καταδικασμένος από τους ανθρώπους αλλά νικώντας τον νοητό όφη και στο χέρι του Πατρός ξαναγίνεται η ράβδος του Πατρός, δηλαδή ο αγαπημένος, ο Υιός του Πατρός. Αυτός ο κύκλος δηλαδή που έγινε με τον Μωυσή, ράβδος, όφης, όφης, ράβδος, είναι στην πραγματικότητα ο Κύριος, ο οποίος δεν έκανε καμία αμαρτία, αλλά και δεν ήταν δίκαιο να λάβει πείραν του κακού ο ίδιος ο Κύριος. Όμως, στους φαύλους ανθρώπους φάνηκε ο Χριστός αμαρτωλός. Σε εκείνον τον τυφλό που θεράπευσε ο Κύριος, έλεγαν «Δώσε δόξα στο Θεό». Ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός. Οι Φαρισαίοι τον θεωρούσαν τον Χριστό αμαρτωλό.
επειδή δεν κάνει τα θάματα στο Σαββάτο δήθεν, και επειδή ήταν, λέει, φαγάς και πότης. Έτσι τον είχαν σπηλώσει τον Χριστό με αυτές τις κατηγορίες. Και με άλλο τρόπο, ο Χριστός παρομοιάζεται με τον Όφη σε άλλη περίπτωση. Διότι ο Όφης δεν έχει μόνο δηλητήριο θανατηφόρο, αλλά έχει και φάρμακο μέσα στο αίμα του Όφης, ο οποίος εξουδετερώνει το δηλητήριό του. Γι' αυτό και, όπως ξέρετε, πολλά φάρμακα, και η παλιή ιατρία αλλά και η καινούργια ιατρική, βγάζει πάρα πολλά φάρμακα από το φαρμάκι του φιδιού. Έτσι. Επομένως, έτσι και ο Λόγος του Θεού κατασκεύασε από τη θνητή φύση του Αδάμ το σώμα του, το οποίο τώρα έρχεται δια του Χριστίου και καταργεί τον θάνατο. Με το αντίδοτο αυτό, το ίδιο το δηλητήριο δηλαδή της αμαρτίας, καταργεί το θάνατος. Γιατί? Γιατί το φίδι πρέπει να ληφθεί ως, όχι ως τύπος, λένε οι πατέρες του Κυρίου, αλλά ως αντίτυπος. Χαλκούς όφης κρεμάται κατά των όφερων που δαγκώνουν. Αλλά αυτός είναι ο αντίτυπος, λέει. Διότι το χάλκινο εκείνο φίδι εξουδετερώνει το δηλητήριο των ομοειδών του, έσωζε τους Ισραηλίτες, τους ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι είχαν υποπέσει την αμαρτία, γι' αυτό και χτυπήθηκαν. Και ο Κύριος, όταν υψώθηκε στο Σταυρό, τελείως κατέστρεψε την ισχύ των δαιμόνων και τους οικείους και ομοειδείς του ανθρώπου ανθρώπους, και τους, με αυτόν τον τρόπο τους έδωσε τη σωτηρία. Δικαίως λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης, νομίζω ο Χρυσόστομος, λέει ότι είναι αντίτυπος του Χριστού ο μπρούζινος όφης της ερήμου. Ο κρεμάμενος όφης ήταν σύμβολο του θανάτου, του οποίου ο πραγματικός όφης είχε γίνει υπέτειος. Και ο Κύριος ανέβηκε στο Σταυρό για να γιατρέψει όλους εκείνους που ήταν δαγκωμένοι από τα φίδια, δηλαδή από τον Σατανά, από τους όφης, από τους δαίμονες. Και έδωσε λοιπόν λύτρωση στην αμαρτία με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός, με έναν τρόπο όχι απευθείας εξηλαιωτικό του ίδιου του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα για να εξηλαιωθεί από τις αμαρτίες του, αλλά ο Χριστός πήρε τις αμαρτίες του όλες, μια για πάντα, τη σκάρφωσε στο Σταυρό, αναστήθηκε και έτσι έγινε αυτός ο ηλασμός. Αυτός πήρε τις αμαρτίες και αυτός έγινε ο νέος Αδάμ, διότι ο παλιός Αδάμ μας έριξε στην παρακοή, ενώ ο νέος Αδάμ με την υπακοή μας σώζει. Ανυψώνεται λοιπόν ο Χριστός στο Σταυρό και δηλώνεται με αυτό αργότερα η δόξα του Σταυρού, διότι δια του Σταυρού ο Χριστός έγινε ένδοξος. Γι' αυτό και δεν κατέβηκε όταν του λέγανε οι Φαρισαίοι, κατέβηκε το Σταυρό, διότι ήξερε αν κατέβηκε από το Σταυρό δεν θα μπορέσει να νικήσει τον Σατανά. Τον Σατανά τον νίκησε επάνω στο Σταυρό, διότι έκανε απόλυτη υπακοή, όπως είπαμε, την υπακοή που δεν έκαναν ο Αδάμ και η Εύα. Και η Ιδονή, λέει, ενίκησε επάνω στο όρος, γιατί δεν μετέβαλε τους λίθους της άρτους και δεν επίστηκε στις συμβουλές του πειραστού, του δαίμονα δηλαδή, και από αυτόν εφάνει ανώτερος κατά τον καιρό του πάθους. Τότε που ο αντίπαλός του εξήγηρε τον όχλο εναντίον του, τότε έδειξε όλη την πραότητα, τη συγχωρητικότητα και τη δύναμη της θεότητός του. Και όταν τον αρνήθηκε ο Πέτρος, και όταν τον πρόδωσε ο Ιούδας, δεν μπόρεσε να τον κάνει αυτό το πράγμα, όλα αυτά τα εμπόδια να αμαρτήσει τον Χριστό και να κάνει κάποιο λάθος αμάρτημα, συγχωρώντας μάλιστα και τους ίδιους τους σταυρωτές του, έδωσε την θεϊκή πια τέλος σφραγίδα σε όλο αυτό το μυστήριο του Σταυρού, λέγοντας «Ου γαρίδας η τυπιούση». Συγχώρεσε τους Κύριε, διότι δεν ξέρουν τι ποιούν. Και όπως είπαμε, όλη η διαδικασία από τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ μέχρι
την Κυριακή της Αναστάσεως είναι γραμμένη με ποικιλοτρόπους εκφράσεις μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν λοιπόν η άμυνά του ήταν αυτή, ότι πατέρα συγχώρεσέ τους εκείνους που δεν ξέρουν τι κάνουν, ολοκλήρωσε με αυτόν τον τρόπο και τελείωσε, όπως είπε τέλεστε, τη νίκη του, γιατί με τη μακροθυμία του, με την προότητά του, φτάνει στη νίκη αναμάρτητος, διότι έστω και αν μισούσε τους εχθρούς, όπως λέμε, ο Κύριος ήταν αδύνατο να μισήσει άνθρωπο, αφού γι' αυτό κατέβηκε για να πεθάνει για τους ανθρώπους, από την αγάπη που είχε για τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν ολοκλήρωσε και έδωσε το έπαθλο της βασιλείας, αυτή τη βασιλεία την οποία ευχόμεθα να πετύχουμε όλοι, αγαπητοί αδελφοί, με την χάρη της Τριάδος, της Αγίας Τριάδος, στην οποία αξίζει όλη η δόξα εις τους απεράντους αιώνες. Αμήν. Και μετά από αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτοί που θέλουν και ξέρουν τον τρόπο που μας δίνει μέσα ο Θεός, μας δείχνει τον τρόπο να νικήσουμε τον διάβολο, προσχολούμενοι δηλαδή και αναγνωρίζοντα τη θυσία του Χριστού. Δεν χρειάζεται πλέον να κερδίσουμε την αναμαρτησία με τη δική μας δύναμη, διότι είναι αδύνατο, όπως λέει και ο Παύλος, ο νόμος με κάνει καταραμένο, διότι δεν μπορώ να μην βρεθώ ένοχος απέναντι στο μωσαϊκό νόμο. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το στερέωμα, θα βρίσκονται οι μεγάλοι ύλοι της νίκης, οι άγιοι του φωτός, εκείνοι που θα κοιτάζουν διαπαντός το πρόσωπο, το υπέροχο, το ανυπέρβλητο πρόσωπο του Κυρίου μας, και όπως είπε με τα διάψευστα λόγια του, θα λάψουν σαν ύλοι, λέει, στη βασιλεία του ουρανού, εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα κερδίσουν εδώ σε αυτή τη γη και στον πνευματικό ουρανό, θα λάμψουν στο στερέωμα του ουρανού, και σε αυτό το στερέωμα θα συγκατοικήσουμε για πάντα με τον Χριστό, διότι από αυτόν τον ουρανό, όχι από εκείνον τον ουρανό των αστρών αυτών, που όσο και ψηλά να είναι αυτά, είναι πολύ κοντά συγκριτικά με τον πνευματικό ουρανό που μας δείχνει ο Κύριος. Από αυτόν τον πνευματικό ουρανό που κατέβηκε ο Κύριος στη γη, σε αυτόν θα μας ανεβάσει ο Κύριος, εκεί που επέστρεψε σαν τέλειος Θεός και σαν τέλειος άνθρωπος, και θα μένει πάντοτε δίπλα στον Πατέρα ως Θεάνθρωπος. Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Και από αυτόν θα κατέβει πάλι, όποτε κρίνει η δική του, δικός του υπολογισμός, διότι είναι κοντά ο καιρός που θα κατέβει ο Κύριος, μας το λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτός που ανέβηκε στον τρίτο ουρανό και δεν μπόρεσε να περιγράψει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος τι άκουσε και τι είδε από τα καταπληκτικά και αφάνταστα αυτά πράγματα τα οποία είδε στον πνευματικό κόσμο, αυτός μας λέει λοιπόν ότι σε αυτόν τον ουρανό πρέπει να στρέφουμε τα μάτια μας από εδώ, από τη γη, διότι εκεί βρίσκεται το αιώνιο μέλλον το δικό μας, εκεί βρίσκεται η αληθινή μας πατρίδα. Αυτή που νοσταλγούμε πάντοτε όταν είμαστε εδώ στη γη, και όταν ξεχνιόμαστε μέσα διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, ταξιδεύουμε πάλι σε αυτό το μήκος κύματος αυτής της πατρίδας, διότι εδώ είμαστε τουρίστες και ξένοι και γυρνάμε γύρω γύρω από τον ήλιο. Κάποιες περιστροφές, άλλος 10, άλλος 20, άλλος 80, άλλος 100. Αλλά κάποτε τελειώνουν οι περιστροφές εδώ, θα πρέπει η ψυχή αυτή να είναι έτοιμη να μεταβεί επάνω στον τέλειο, πανυπερτέλειο ουρανό του Κυρίου, που είναι τόσο απίστευτος που αν μας το εξηγούσε κάποιος εδώ δεν θα μπορούσαμε να το πιστέψουμε, ασφαλώς. Και ελάχιστα πράγματα μπορούμε από εδώ να καταλάβουμε, για εκεί είναι, λέει, σαν να τρώμε μια καραμέλα εδώ και να φανταζόμαστε ένα τεράστιο ζαχαροπλαστείο εκεί πάνω. Μόνο με αυτή την ένα σοκολατάκι εδώ, για να μας αποδείξει ότι εκεί υπάρχει ένα ολόκληρο μεγάλο απέραντο ζαχαροπλαστείο που τόσο πολύ αγαπάνε τα παιδιά τα αγγλικά και έρχονται πολύ με την εικόνα ενός τέλειου και όμορφου ζαχαροπλαστείου. Και οι εικόνες αυτές, αγαπητοί φίλοι, είναι ομοιοπαθείς, ανθρωποπαθείς θα λέγαμε, δηλαδή μοιάζουν με αυτές τις εικόνες που έχουμε εμείς σαν αποθηκεύσεις στον εγκέφαλό μας, σαν προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Δεν μπορεί να
καταλάβει και να σκεφτεί κανείς, όση και φαντασία να έχει, αν δεν έχει μια έλδειξη και μια χαραμάδα να ανοίξει και να δει λίγο την αιωνιότητα αυτή την οποία ευχόμεθα λοιπόν σε όλους να την κατακτήσουμε με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και το Ευαγγέλιο μας λέει «Ήγγι και γάρι βασιλεία των ουρανών, πλησίασε τέλος η βασιλεία των ουρανών, ήρθε κοντά σας ο αληθινός Θεός ο Κύριος και σας καλεί πλέον, σας κάνει ανοιχτά την πρόσκληση να έρθετε εκεί και εκεί θέλει να μας πάρει, γιατί εκεί υπάρχει αιώνια χαρά, αιώνια ζωή και δεν υπάρχει δάκρυ και κλάμα και όλα αυτά τα πράγματα, τα άγχη που παθαίνουμε εδώ και όλα τα που ξέρει ο κάθε άνθρωπος τι τραβάει σε αυτή τη ζωή, στις δύσκολες στιγμές που έρχονται κάθε φορά στα ανθρώπινα όντα. Εκεί θα είμαστε σαν ένα γιορτινό, έτσι, σαν ένα γιορτάσι όπου θα αναπέμπονται από παντού ύμνη, ευλογία στον Κύριο, μια θυσία του ανθρώπου προς το Θεό, κορύφωση ενός γεγονότος αγγελικού που θα ακούγονται τα χερουβίου και τα σεραφείμ που θα ψάλλουν μαζί με τους εσωσμένους ανθρώπους τους Αγίους στο θρόνο του Θεού και δεν θα τελειώνει η καταπληκτική αυτή ξενάγηση του Πνεύματος που θα μας κάνει ο Θεός και από μία χαρά θα μεταφερόμεθα σε μια άλλη μεγαλύτερη χαρά. Ασύλληπτα για τα αγίινα πράγματα, αλλά αληθινά για τον ουρανό. Εύχομαι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να είστε πάντα καλά και να μας φωτίζει ο Θεός να φτάσουμε κάποτε σε αυτή την πολυπόθητη πατρίδα που είναι ο τρίτος ουρανός, εκεί από όπου κατέβει και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός για να μας δείξει τον δρόμο και να μας ξανανεβάσει μαζί Του. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Χαίρετε, χαίρετε Κύριε.